Το καλοκαίρι που έρχεται, δεν θα μας χαρίσετε λίγες από τις γνώσεις σας και που τα λέτε τόσο ωραία και εμείς απλά να χαλαρώσουμε και να σας παρακολουθούμε. Χαλαρώστε και ακούστε. Άλιστα. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι έχει πάρα πολλές καιρικές μέσα σε εισαγωγικά διαβαθμίσεις. Δηλαδή, έχουμε Μάιο τώρα, ο οποίος έχει πολλές κουβέντες, πολλά λόγια, πολλές ιστορίες κτλ. Ο Ιούνιος αρχίζει να είναι αρκετά καλός. Έχουμε τρεις του μηνός μια νέα σελήνη, η οποία μιλάει στους διδύμους για το δημοσιογραφικό χώρο. Θα γίνονται πάρα πολλά. Τα μέσα του Ιουνίου έχουν μια μεγάλη ένταση, η οποία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ κρατών. Μέχρι τις αρχές Ιουλίου, εκεί 2 Ιουλίου, στην περίοδο αυτή γίνεται και μία έκλειψη και αυτό χρειάζεται να παρατηρήσουμε. Εάν λέμε ότι αρχίζει καλά, οι πλανήτες είναι σε μία θέση οι οποίες δίνουν πολλές ελπίδες για νέα ξεκινήματα κτλ. Τα μέσα Ιουνίου, το τονίζω γιατί είναι αρκετά σημαντικό, μέχρι αρχές Ιουλίου έχει ένταση και μετά συνεχίζει. Πάντως γενικότερα η περίοδος αυτή, να ξέρετε ότι είναι μία μεταβατική περίοδος, προχωράμε προς ένα καινούριο αιώνα, την εποχή του υδροχώου που θα την έχετε ακουστά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα, όπου λέγαμε πάρα πολύ καιρό πριν ότι μέσα από συναρπαστικές αλλαγές που γίνονται είτε στον πλανήτη, στη διαμόρφωση, στον καιρό, στο πώς είναι, αλλάζουν όλα αυτά τα πράγματα και μπαίνουμε σε μια εποχή όπου θα είναι πολύ καλύτερη, πιο πνευματική. Θα λείπει αυτή η απληστία που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και τη ζούμε ακόμα. Και τα τελευταία γεγονότα τώρα εδώ με τα δικά σας, η απληστία είναι αυτή που δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Και μπαίνουμε σε έναν πολύ καλύτερο αιώνα. Έτσι το καλοκαίρι μπορώ να πω ότι θα έχει όλη αυτή την γραμμή που πάει κάτω εκεί Ιούνιο-Ιούλιο και μετά τα πράγματα ηρεμούν στα κράτη είτε δια της διπλωματικής οδού και γενικά στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας το πώς είναι οι πλανήτες, θα καταλάβουμε αν είναι έτσι, αν γίνει έτσι, αν δεν γίνει έτσι, εντάξει. Θα καταλάβουμε ότι το σύμπαν μας αγγίζει. Μας αγγίζει, μας οδηγεί και μας δίνει ορισμένα μαθήματα αν δεν το ακούσουμε. Τώρα, η γενική εικόνα που παρουσιάσατε αφορά όλα τα ζώδια του αστρολογικού χάρτη, λίγο πολύ κάποιο, λίγο περισσότερο κάποιο άλλο, ή υπάρχουν και κάποια που ξεφεύγουν, ας πούμε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ένα ζώδιο, το πλανητικό μας σύστημα είναι γνωστό. Ήλιο, Σελήνη και οι 8 πλανήτες. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για ένα ζώδιο, μιλάμε για τον ήλιο. Δηλαδή, μιλάμε για το κυριότερο ουράνιο σώμα. Τον ήλιο, ο οποίος είναι ο ζωοδότης κτλ. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Πρέπει να ξέρεις ολόκληρο το οροσκόπιο για να πεις. Όμως, λίγο πολύ, ναι, ορισμένα ζώδια τα αγγίζουν περισσότερο. Παραδείγματος χάρη, τους κρυούς, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους των τελευταίων ημερών, δευτέρου δεκαημέρου, τους αγγίζουν πολύ περισσότερο ή αν έχουν πλανήτες εκεί. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι, ας πούμε, οι κρυοί που είναι γεννημένοι από 10ου μηνός και μετά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο σε οικογενειακό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Η καρκίνη πολύ περισσότερο, γιατί σε αυτό το ζώδιο γίνεται και η έκλειψη. Έκλειψη ηλίου, αν θυμάμαι καλά. Μπορώ να το πω. Ναι, δείτε και αναλυτικά όσο θέλετε, έχουμε χρόνο. Ωραία. Λοιπόν. Και ένα-έναν θέλετε, ό,τι σας βολεύει εσάς, ό,τι θέλετε. Σιγά-σιγά για τους καρκίνους, γιατί με αγχώσατε τώρα. Είστε καρκίνος. Την πάτησα, κατάλαβα, κυρία Λίτσα. Όχι, δεν είναι. Ναι, είναι μία έκλειψη σελήνης, η οποία γίνεται στον εγώκερο και είναι μία γραμμή αυτή και αγγίζει περισσότερο τους καρκίνους που είναι γεννημένοι τρίτο δεκαήμερο, ζυγούς κλπ. Αλλά μπορούμε να πούμε ένα-ένα τα ζώδια για να ξέρει ο καθένας. Λοιπόν, για τους κρυούς φέτος ήταν ένας χαλαρωτικότερος, για να είμαι ακριβής στις απόψεις μου, χρόνος, γιατί τα περασμένα χρόνια με την κρίση πολλοί κρυοί είχαν πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές εντάσεις και αλλαγές. Φέτος λοιπόν, που ο Δίας ήταν σε ευνοϊκό για αυτού ζώδιο, πέρασαν αρκετά καλύτερα. Μέσα στον Ιούνιο, όσοι είναι γεννημένοι από 10 και μετά, επειδή τους αγγίζει αυτή η όψη που λέω, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί τόσο σε οικογενειακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
ενώ αργότερα τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο καλά. Θέματα που έχουν σχέση με ηλικιωμένα πρόσωπα, θέματα της δουλειάς τους, θα πρέπει να τα προσέξουν πολύ περισσότερο, αν και ο Δίας δίνει πάντα κάποιες λύσεις. Αυτοί που θα είναι ωφελημένοι, θα μπορούσα να πω, αυτή τη χρονιά, μετεμποδίων μεν, αλλά φτάνουν στους στόχους τους, είναι οι Ταύροι. Οι Ταύροι των πρώτων ημερών θα έχουν παρατηρήσει. Υπάρχει ένας πλανήτης, ο Ουρανός, που λέμε ότι είναι ο πλανήτης του... Εσείς τι ζώδιο είστε? Ταύρος. Α, να το. Σιγά που δεν το καταλαβαίνετε, κυρία Λίτσα. Να το. Ταύρος, λοιπόν, Ταύρος. Πώς είσαι του μηνός? 28 του Απριλίου. Α, νωρίς. Λοιπόν, η Ταύρη λοιπόν έχει περάσει ο ουρανός, δηλαδή ο πλανήτης της αλλαγής. Σε λίγο θα νιώθετε την ανάγκη να αλλάξετε πολλά πράγματα από τη ζωή σας και θα αλλάξουν. Όμως, οι πλανήτες αυτοί οι οποίοι αποσταθεροποιούν λίγο το καλοκαίρι είναι για σας, θα μπορούσα να πω ότι είναι ευεργετικοί. Και μάλιστα από τον Νοέμβριο και μετά, όπου ο Δίας πηγαίνει σε φιλικό για σας ζώδιο, σημαίνει ότι θα δείτε τη ζωή σας να αλλάζει επί το καλύτερο. Μπορεί να είναι ταξίδια στο εξωτερικό, σπουδές, καινούργια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Γενικότερα όμως οι Ταύροι αυτό τον καιρό, εσείς αργότερα, όχι τώρα, ο Ιούλιος μπορεί να είναι λίγο, να έχει λίγη ένταση, θέλουν να κάνουν αλλαγές, νιώθουν την ανάγκη τους να αλλάξουν πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά γενικά είναι ένας χρόνος όπου... οι στόχοι που έχετε βάλει, ακόμα και αν δεν είναι ώρα, μπορεί να είναι από το χειμώνα και μετά, θα πραγματοποιηθούν. Πολύ καλά. Καλά πράγματα. Για τους διδύμους, βέβαια το καλοκαίρι μην τρέχετε πολύ, μην τρέχετε με το αυτοκίνητο, μην τα βάλετε με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας εκεί μες τον Ιούνιο. Κάτι υπάρχει μια εντασούλα η οποία λίγο σας πιάνει, χωρίς όμως να είναι καθοριστική. Για τους διδύμους... είναι μια χρονιά που μπορώ να πω ότι έχω να κάνω πράγματα όπως είμαι και εγώ. Που έχω τόσες δουλειές που δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρω, αλλά θα τα καταφέρω. Ότι πιστεύεις πάρα πολύ, νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Εκεί είναι αυτό που λέμε και συνωμοτή και το σύμπαν. Αυτό μου λένε. Με τόση δουλειά, πώς εσύ θα βρεις? Όμως θα βρω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν μια. Να κάνω μια παρένθεση για μένα, είναι σαν μια παρακαταθήκη, σαν μια διαθήκη που θέλω να αφήσω στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό, να κάτσει μόνος του, να δει, να το επεξεργαστεί στο σπίτι του μόνος του και να δει αν πραγματικά βγαίνουν αυτά που λέμε. Λοιπόν, για τους διδύμους είναι μια χρονιά επέκτασης, θα μπορούσα να πω. Ο Δίας είναι απέναντι από το ζώδιό μας, οδηγεί σε επέκταση. Λέει, προσέχετε βέβαια πως κάνετε υπερβολές και προσέχετε και τα οικονομικά σας, όπου είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε όλα τα. Καλή χρονιά θα μπορούσα να πω, μόνο τα οικονομικά να προσέχουν. Για τους καρκίνους, όχι των πρώτων ημερών, εσείς πότε είστε? 23 Ιουνίου. 23, την πρώτη μέρα, στο Μετέχμη, είστε δίδυμο καρκίνος. Για σας, ο ουρανός, ο οποίος είναι ένας πλανήτης, ο οποίος φέρνει το απρόβλεπτο, δεν μπορείς να ξέρεις. Σου φέρνει μια τάση για αλλαγή. Για σας όμως αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει μπει στο μυαλό σας από πάρα πολύ καιρό, να κάνετε μια αλλαγή και θα δείτε ότι από 15 Μαΐου και μετά... Ακριβώς από 16-17 Μαΐου, λες και θα βάλετε πλώρη για αυτή την αλλαγή που θέλετε να κάνετε και η οποία είναι πολύ σημαντική. Σας αλλάζει τη ζωή, αλλά δεν είναι, αν δεν έχετε πλανήτη στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, σημαίνει ότι τα πάτε πολύ καλά. Βέβαια, τα περασμένα χρόνια περάσατε. Φάγατε λίγο ξύλο. Φάγατε λίγο ξύλο, αλλά εντάξει. Είναι μάθημα αυτό, να ξέρετε. Να ξέρετε ότι το κάθε τι που ζούμε και είναι δύσκολο είναι ένα μάθημα ώστε να μην το ξανακάνουμε. Γιατί πάνω ο Θεός είναι λίγο δίκαιος. Πολλές φορές τον λέμε άδικο γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, αλλά συνήθως κάτι μας λέει. Λοιπόν, αλλαγές ευχάριστες είναι. Το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο όμως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, ειδικά από 10-12 Ιουλίου και μετά, και μέσα στον Ιούνιο που γίνεται αυτή η έκλειψη, και μετά, όπου μέχρι το, να κάνω μια παρένθεση και να πω, από το 2020 θα δείτε ότι και τα κράτη θα αλλάξουν πορεία. Αρχίζουν να γίνονται πιο κλειστές οι κυβερνήσεις, πιο κλειστά τα πράγματα. Οι καρκίνοι λοιπόν, οι ζυγοί και οι εγώκεροι των τελευταίων ημερών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα στο καλοκαίρι.
Τώρα, τα λιοντάρια των πρώτων ημερών επηρεάζονται από τον ουρανό, όχι όμως ευνοϊκά όπως η καρκίνη, αλλά με ένα απρόβλεπτο τρόπο, δεν μπορείς να προβλέψεις τι κάνει. Σου αλλάζει τη ζωή, αλλά είναι κάτι δεδομένο. Έτσι λοιπόν, των πρώτων ημερών τα λιοντάρια θα πρέπει να είναι προσεκτικά, ειδικά αυτό το 2 Ιουλίου, κρατήστε το λιγάκι, είναι μια καθοριστική μέρα που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, να προσέχουν ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας. Ενώ είναι μια χρονιά καλή για τα λιοντάρια, ή των πρώτων ημερών θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί αυτό το καλοκαίρι, ειδικά εκεί στις αρχές Ιουλίου. Το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο νομίζω ότι είναι στην καλύτερη τους φάση. Μπορεί ένας έρωτας, ένα παιδί, μια δημιουργία να είναι θεαματική, αρκεί να προσέχουν λίγο τα οικονομικά, τα οποία είναι λίγο περίεργα την περίοδο αυτή. Η Παρθένη μας τώρα, να κάνω μια παρένθεση και να πω, υπάρχουν πλανήτες οι οποίοι, λες και σου, επιτρέψτε μου, σου πετάνε μια μπανανόφλουδα για να την πατήσεις και από εκεί και πέρα να σου μάθουν το μάθημά σου. Mm-hmm. Για τους Παρθένους λοιπόν, για τους Παρθένους, λοιπόν, που είναι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, έχουν αυτή την τάση, δηλαδή να ωρεοποιούν τα πράγματα, να ονειρεύονται κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι όμως εφικτά, είναι σε μια φάση υπερβολής αυτό τον καιρό, που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον Ιούνιο, ενώ ο επόμενος χρόνος θα είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, οποιαδήποτε ενέργεια, αν είναι επιχειρηματίες, αν θέλουν να αποφασίσουν κάτι για την προσωπική τους ζωή, καλύτερα είναι να το αναβάλουν, όπου αργότερα θα βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, διότι ο Ποσειδώνας, ο οποίος είναι η θάλασσα, τα πετρέλαια και όλα αυτά, τέλος πάντων, η τέχνη, είναι και ένας πλανήτης ο οποίος δεν έχουν περάσει από τη ζωή μας. Να νομίζεις ότι είναι το θεαματικό και τελικά να είναι λάθος, ας πούμε. Για τους Παρθένους η καλύτερη εποχή θα είναι από το χειμώνα και μετά, όπου τα πράγματα θα είναι για ένα χρόνο ιδιαίτερα καλά. Και θα έχουν δει τι λάθος περίπου, τι υπερβολή κάνανε. Και ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες, γιατί αν κάνεις ένα λάθος στην προσωπική σου ζωή, εντάξει, κλαις μετά, το ξεπερνάς. Αν κάνεις όμως ένα λάθος στην επιχειρηματική σου ζωή, έχεις βάλει χρήματα κτλ., εκεί θα πρέπει να το προσέξεις. Για τους ζυγούς μας είναι το τρίτο ζώδιο από τον παρορμητικό σταυρό, που πέρασε πολλά τα χρόνια αυτά. Η των πρώτων ημερών είναι σε μια πολύ καλή φάση, μπορώ να πω ότι αρχίζει να ανασυγκροτείται. Αν είναι όμως γεννημένη το δεύτερο δεκαήμερο και μετά, 10 Οκτωβρίου και μετά, θα είναι καθοριστικός ο Ιούνιος, θα πρέπει να προσέχουν ώστε να ξεπεράσουν γενικότερα την τάση αυτή, η οποία μιλάει περισσότερο για οικογενειακά θέματα, να προσέχουν ηλικιωμένα πρόσωπα της οικογένειας, θέματα που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, που πολλές φορές έχουμε θέματα επάνω εκεί, ώστε να έρθει το 2021, θα είναι ο μεγάλος χρόνος για τους ζυγούς. Να προετοιμαστούν από τώρα, ένα δίπλωμα, ένα σπουδαστής, ένας γάμος, κάτι θα, αφού έχουν πάρει το μάθημά τους, θα είναι πολύ καλύτερο για εκείνους. Τώρα, οι Σκορπιοί των πρώτων ημερών, όπως οι Ταύροι, τα Λιοντάρια, εκεί γύρω στις 2 Ιουλίου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα υπάρξει μια ένταση σε ό,τι έχει σχέση με ανδρικά πρόσωπα, σε ό,τι έχει σχέση με την ανάγκη τους να αλλάξουν. Πολλές φορές μας πιάνει μια τάση, θα τα παρατήσω όλα και θα φύγω. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρεις και το δεύτερο βήμα που είναι να κάνεις. Δεν είναι φεύγω από την οικογένειά μου να ζήσω μόνος μου, ναι, αλλά εάν δεν έχεις τις προϋποθέσεις, τι κάνεις. Προσοχή λοιπόν, Σκορπιοί των πρώτων ημερών, ενώ είναι σε μια φάση η οποία είναι πολύ δυναμική, να μην κάνουν λάθη. Γενικότερα είναι οργανωτικοί και έχουν και αρκετή διέστηση, η οποία είναι σημαντική για αυτούς, και οι Σκορπιοί νιώθουν μέσα τους το τι θα κάνουν για να είναι πολύ, να βρουν το στόχο τους πολύ πιο εύκολο. Έχουν μια διέστηση δηλαδή, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Οι τοξότες μας λένε ότι είναι από τα πιο τυχερά ζώδια, γιατί είναι πάρα πολύ χαρούμενοι,
αισιόδοξη. Φέτος όμως ο Δίας, ο οποίος έχει έρθει στο ζώδιο του τοξότη και θα ήταν η καλύτερη του χρονιά, το θέμα είναι να μην κάνει υπερβολές και εκείνο. Θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια μπορούν να τους απασχολήσουν. Θέματα που έχουν σχέση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες και πάνω απ' όλα με ένα οικονομικό θέμα. Γενικότερα όμως, όπως και αν έχουν τα πράγματα, η παρουσία του Δία στο ζώδιο τους δίνει την δυνατότητα να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Τώρα, άλλο ένα παράξενο, όχι παράξενο ζώδιο, παράξενη περίοδος για τον εγώ καιρό, είναι την περίοδο αυτή. Πρώτον, αν είναι γεννημένοι τις πρώτες μέρες, σαν τους καρκίνους, λέω ότι ήρθε η ώρα να κάνετε αλλαγές, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα δείτε ότι μέχρι το χειμώνα θα έχετε καταφέρει να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Αν όμως είναι γεννημένοι δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, όπως όλο ο παρορμητικός σταυρός, κρύη, καρκίνη, ζυγή, εγώκερη, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα μέσα στον Ιούνιο. Γενικά, οι εγώκεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν ένα στόχο και τον πετυχαίνουν αργά και σταθερά. Εξάλλου, εγώ καιρός είναι το κρικρί που ξέρει και ανεβαίνει αργά και σταθερά στα βουνά. Όμως, πρέπει την περίοδο αυτή να περιμένουν λίγο μέχρι το τέλος του χρόνου, που τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και ιδιαίτερα σε σχέσεις και συνεργασίες. Οι εγώκεροι πολλές φορές παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι σκληρές. Έτσι λοιπόν, ας μετρήσουν πολύ τις αποφάσεις που θα πάρουν μέσα στο καλοκαίρι, μην είναι σκληρότερες από ό,τι ουσιαστικά πρέπει, ας περιμένουν λίγο, ειδικά σε σχέση με διαζύγια, όταν υπάρχουν παιδιά κτλ. Θα πρέπει να το σκεφτείς αρκετά μέχρι να γίνει. Τώρα, οι υδροχόοι που είναι ο κυβερνήτης τους είναι ο ουρανός, ο απρόβλεπτος αυτός πλανήτης που φέρνει τα απρόβλεπτα, από το ένα λαχείο μέχρι τα πάντα μπορεί να σου κάνει ευχάριστα ή μη. Είναι σε μια φάση αρκετά καλή. Ο χώρος της εργασίας ή της υγείας είναι αυτός που πρέπει να προσέχουν και όπως όλα τα ζώδια του σταθερού σταυρού, δηλαδή ταύροι, λιοντάρια, σκορπιοί και υδροχόοι, όσοι είναι γεννημένοι τις 2-3 πρώτες μέρες, ειδικά εκεί αρχές Ιουλίου, πρέπει να προσέχουν αυτή την αλλαγή η οποία μπορεί να έρθει στη ζωή τους και η οποία όμως δεν είναι προγραμματισμένη. Καλό είναι να κάνεις την αλλαγή, αρκεί να την έχεις προγραμματίσει τι θα κάνει στο δεύτερο βήμα. Το υπόλοιπο ζώδιο νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή φάση. Μπορούν να εμπιστευτούν φίλους, να προωθήσουν συλλογική δουλειά, γενικά τα πράγματα να είναι αρκετά καλύτερα για αυτούς. Τα ψαράκια μας τώρα, όπως και για τους καρκίνους των πρώτων ημερών, οι αλλαγές που θα κάνουν των πρώτων ημερών θα δείτε, ειδικά από 15 του μηνός και μετά, ότι οι αλλαγές που έχετε προγραμματίσει θα μπορούσαν να γίνουν. Αντίθετα, το δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή αν είναι Μάρτιο 3, 4, 5, 8 Μαρτίου, ο Ποσειδώνας, ο πλανήτης ο οποίος μας βάζει γυαλιά ροζ και τα βλέπουμε διαφορετικά, σας οδηγεί λιγάκι στα συννεφάκια, είναι λιγάκι ζώδια που ζουν στα σύννεφα, ενώ είναι ψάρι ζουν στα σύννεφα και πρέπει να προσέξουν γενικότερα, ειδικά να είναι πολύ κοντά στα παιδιά ή στον ερωτικό του σύντροφο, να προσέξουν λίγο τα θέματα τα οικονομικά, ενώ των τελευταίων ημερών είναι αρκετά καλά. Γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι τώρα εκεί Ιούνιο-Ιούλιο λίγο επεισοδιακό, αλλά μας οδηγεί σιγά σιγά με τις αλλαγές στα καινούργια πράγματα που έρχονται και τα οποία λένε ότι ο άνθρωπος θα είναι καλύτερος, θα είναι πιο πνευματικός, δεν θα είναι τόσο ηλιστής και οι κοινωνίες σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν στόχο. Μάλιστα. Κυρία Πατέρα, οφείλετε να μας παραδεχτείτε, διότι είδατε ότι ήμασταν εκπαιδευμένοι και δεν βγάλαμε άχνα στα ζώδια. Τίποτα, δεν μιλήσατε καθόλου. Είδατε, θέλω να το πω. Ενώ και εκπομπές έχετε κάνει, είδατε που σας διακόπτουν οι άλλοι. Εμείς δεν βγάλαμε εκεί. Ναι. Μας παραδέχεστε. Ναι, και μου είπαν πας σε μια πολύ χαρούμενη εκπομπή. Λέω, ελπίζω να. Αυτό δεν μας μεταφέρθηκε, γιατί ήμασταν εκπαιδευμένοι από πριν, να ξέρετε. Ωραία. Ξέραμε ότι τη λίτσα δεν τη διακόπτει όταν λέει ζώδια. Είδατε. Άστε καλά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είστε πολύ ωραίοι και ο κόσμος έχει ανάγκη αυτόν τον καιρό από κάτι χαρούμενο. Ευχαριστούμε κύριε Πατέρα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω.